Πάμε όμως, γιατί έχω μία έκτακτη, δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς η μέρα είναι περίεργη σήμερα. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, πριν από λίγα λεπτά, ο αστυνομικός, ο οποίος χτυπήθηκε από τη φωτοβολίδα στο Ρέντι. Πάνω Τζίφα. Φίλιππε, οι πληροφορίες είναι πολύ συγκεκριμένες, λίγες, αλλά δυσάρεστες. Στο 100% ο 39χρονος αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα ήταν ακροτηριασμένος σε μονάδα εντατικής θεραπείας του στρατιωτικού νοσοκομείου του 401, άφησε πριν από λίγη ώρα την τελευταία του πνοή. Δυστυχώς, το νεαρό αυτό παλικάρι, ο νεαρός αυτός αστυνομικός που έπεσε στη μάχη για το καθήκον, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο στάδιο Μελίνα Μερκούρη, όπως μπορείτε όλοι να δείτε και στις εικόνες που δείχνουμε, από ναυτική φωτοβολίδα που έριξε ένας άμυαλος, θα πω τουλάχιστον, νεαρός. Δυστυχώς, θρύνω στην ελληνική αστυνομία. Επίθεση δέχτηκε στην κυριολεξία με θύμα πλέον τον αστυνομικό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ανθρωποκτονία από πρόθεση. Έχουμε πλέον αυτή τη στιγμή νεκρό τον αστυνομικό που χτυπήθηκε σε αυτή τη δολοφονική επίθεση, η οποία είχε τραγική κατάληξη. Και να μην ένα νέο παιδί. Ένα νέο παιδί, ένας αστυνομικός, ο οποίος αυτό που αγαπούσε ήταν να προστατεύει τους πολίτες. Πήρε την απόφαση και είχε πει γονείς, θα πάω να γίνω αστυνομικός, ενώ προστατεύω τον ανήμπορο. Και κάποιοι αλυταράδες δολοφόνοι έσυραν αυτό το νέο παιδί στον άλλο κόσμο. Τόσο άδικα. Τόσο άδικα. Τόσο άδικα. Στα 30 του χρόνια. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τα θερμά μας συλληπιτήρια. Και στην... Τι να πεις σε αυτούς τους χαρικωμένους γονείς. Τι να τους πεις.